έργο του Ευαγγελιστή Λουκά και μάλιστα ότι είναι μία από τις τρεις πρώτες εικόνες του και βεβαιώνουν ότι η θαυματουργός ιδιότητά της προέρχεται από την ευλογία της ίδιας της Θεοτόκου που ευλόγησε, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, το έργο του Λουκά με τα λόγια «Η χάρις του εξαιμού τεχθέντος Υιού του Θεού έστε με ταυτής πάντοτε». Παρακολουθούμε τα παναρωμικά πλάνα από την Λεωφόρο Μεγαλόχαρης. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί δεξιά και αριστερά, αλλά και στο μέσο από την ειδική λωρίδα πάνω από την οποία, πάνω από τους οποίους ανθρώπους προσκυνητές θα περάσει η ιερή εικόνα της Παναγιάς. Συνεχίζοντας λίγο τα ιστορικά στοιχεία της εικόνας της Παναγίας, να πούμε ότι από τη στιγμή που βρέθηκε το εικόνισμα, αποφασίστηκε να χτιστεί νέος μεγαλύτερος ναός για να εκτελεστεί η διαταγή της Θεοτόκου στο όνομα του Ευαγγελισμού. Τότε κάλεσαν τον αρχιτέκτονα Ευστράτιο, που κατήγετο από τη Σμύρνη και παρέμενε στο νησί, και του ανέθεσαν να κάνει τα σχέδια. Εμπνευσμένος ο μηχανικός ως καλλιτέχνης και όλο το θαύμα τον είχε επηρεάσει. Γι' αυτό και τα σχέδια παραδόθηκαν γρήγορα και το χτίσιμο άρχισε αμέσως. Η εικόνα της Μεγαλόχαρης, την οποία φέρουν στους ώμους της, στους ώμους τους, λιγερό κορμί, νέοι του λιμενικού σώματος, εξέρχεται του προαυλίου της Μεγαλόχαρης για να πάρει την πορεία, όπως λέμε, κατά μήκος της Λεωφόρου, η οποία θα καταλήξει στην πλατεία Παντανάσης. Συνεχίζοντας λοιπόν στην εικόνα της Παναγίας, να πούμε ότι όλος ο λαός βοήθησε, πλούσιοι και φτωχοί, άρχοντες και τεχνίτες, ντόπιοι και ξένοι, γυναίκες και παιδιά.